Ο 18χρονο μοτοσυκλετιστή κινούνταν στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στο ύψο του Αγίου Νικολάου. Για άγνωστου μέχρι στιγμή λόγου, έχασε τον έλεγχο του οχήματο που οδηγούσε με αποτέλεσμα να εκτραπεί τη πορεία του και να καταλήξει στην άκρη του δρόμου. Τον άτυχο νέο είδε αιμόφυρτο στο οδόστρωμα στι 5 το πρωί διερχόμενο οδηγό, ο οποίο σταμάτησε και ειδοποίησε αμέσω το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Δυστυχώ, ο τραυματισμό του 18χρονου ήταν θανάσιμο. Η Κρήτη εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ φόρο αίματο στην άσφαλτο, με το νεαρό να είναι από τι αρχέ του χρόνου το πέμπτο θύμα στου δρόμου. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντα στο δελτίο ειδήσεων τη νέα τηλεόραση, χαρακτήρισε θέμα τιμή το ζήτημα τη κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη, επισημένοντα ότι βρίσκεται πρώτο στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τη Νέα Δημοκρατία. Βόρειο οδικό άξονα ε, Κρήτη, όλοι θέλουμε να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Καμία κυβέρνηση, κυρία δεν το έκανε ε, πράξη μέχρι σήμερα. Πόσε ανθρώπινε ζωέ πρέπει να χαθούν ακόμη για να Στάξτε, γίνει αυτό που Νομίζω ότι το έχουμε κουβεντιάσει εδώ πέρα. Είναι ίσω από τα μελανότερα σημεία των διακυβερνήσεων όλο αυτό το χρόνο. Έτσι και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη. Σε αυτό και αν θέλετε να κάνω την αυτοκριτική μου, είμαι έτοιμη να την κάνω την αυτοκριτική πολλών, για πολλέ κυβερνήσει. Ε, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι μια τελευταία ευκαιρία να γίνει αυτό. Αλλά για να γίνει, πρέπει να γίνει σωστά. Και εμεί έχουμε δεσμευτεί και εγώ έχω ένα ταξίδι στι στο οποίο θα πάω και θα δω αρμοδίους γι' αυτό και το πρώτο θέμα στην ατζέντα που έχω είναι ο ΒΟΑΚ.